okay, μιλάμε μετά. Σούρμενα βρίσκονται στη τρίτη θέση, 8 βαθμούς η απόσταση διαφοράς. Και φυσικά και η Λιούπολη να παραμονεύει στη δεύτερη θέση και 7 από τους πίσω. Σίγουρα θα ήθελε, ίσως μια ισοπαλία να ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα για αυτήν. Συναρπαστικό το φετινό πρωτάθλημα. Στην ΑΕΠΣ Αθηνών. Τρεις και 7. Όπου να είναι θα ξεκινήσει όμως την εξέλιξη εδώ μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, από όλα σπορ. Σούρμαν να μπαίνουν στην περιοχή, Κότσι. Σουτάρι και η μπάλα είναι out. Πρώτη μεγάλη στιγμή για τα Σούρμενα με τον Κότσι. Μπανιάς. Θέλει να βρει το Τετέι. Θέλει να πάει ένας με έναν. Θέλει να περάσει ο Τετέι. Έχει μπει στην περιοχή, δύσκολα σταματιέται. Ο Ρούπι έχει το χώρο. Θα σουτάρει και η μπάλα είναι λίγο out. Κόρνερ είναι τελικά, κάπου βρήκε η μπάλα. Γίνεται το γέμισμα, offside. Και γκολ να είχαμε. Τετέι. Κόβει ο Γιαννουλάκης. Ρούπι δοκιμάζει το πόδι του, κανένα πρόβλημα για το Σκυριώτη που ακόμα και να άφηνε την μπάλα αυτή θα πέναγε out. Πλάγιο τώρα για το Ρουφ. Μπάλα προς τα πίσω. Ο Ρούπι μπαίνει. Ωραία προσπάθεια του Ρούπι, είναι μόνος του εκεί. Τεράστια χαμένη ευκαιρία, δεν το χάνει και δεύτερη φορά. Ήταν εντελώς μόνος του, ξεχασμένος. Ο Επιτροπάκης, ο Σκυριώτης, έκανε ό,τι μπορούσε. Δεν μπορούσε να το σώσει και δεύτερη φορά. Και το Ρούφι είναι μπροστά στο σκορ με 1-0. Το Ρουφ στο καλύτερο χρονικά σημείο. Είπαμε μετά το πρώτο πεντάλεπτο, το Ρουφ είναι που ελέγχει το μάτς. Δεν είχε καταρθώσει όμως να κάνει κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν χρειάστηκε όμως πολλές. Στην πρώτη την καλή στιγμή το Ρουφ. Μετά από εκείνη του Ρούπι, ανοίγει το σκορ. Και παίρνει φωτιά. Γεια μου, Τετέι. Ξεφεύγει ο Τετέι, μπαίνει στην περιοχή, ανοίγει πολύ την μπάλα όμως και ο Σκυριώτης μπλοκάρει. Φυσικά έρθει και η νίκη για το Ρουφ. Η σέντρα, ο Τετέι πετάγεται out. Μια ακόμη καλή στιγμή για το Ρουφ. Με κάποιο τρόπο, μένει όρθιος ο Γιαννουλάκης. Περνάει φανταστική προσπάθεια του Γιαννουλάκη, είναι μέσα στην περιοχή το γύρισμα. Σωτήριο κόψιμο νομίζω του Ανδρίκου. Για να δούμε τι να φέρει αυτή η φάση για τα Σούρμενα. Κάτι περιμένει ο κατοίκος. Δίνει τώρα το έναυσμα και πάλι. Εκτελεί ο Φωστέρης. Προσπαθεί και ο Δουγκένης, είναι με πλάτη. Αφήνει ο Χριστόπουλος για τον Κότσι. Σουτάρι, Κουνάδης επεμβαίνει. Η φάση δεν έχει τελειώσει όμως. Ο Μασάδο κάνει κακό γύρισμα. Είναι offside. Βλέπουμε πριν ούτε και στατικές φάσεις. Δεν έχει γίνει κάτι. Για να δούμε αν θα υπάρξει τώρα με τον Φωστέρη. Να γεμίζει. Μακριά ο Βενάρδος, όχι πολύ μακριά μάλλον. Η μπάλα είναι στην περιοχή. Χριστόπουλος. Γυρνάει η κεφαλιά. Πάνω στον Κουμπαρούλη κάτι ζει. Γιαννουλάκης. Πηδάει ο Κότσι, πηδάει και ο Μπανιάς κερδίζει. Μασάδο κατεβάζει. Γιαννουλάκης στο κεφάλι με τον Κότσι με τη μία για το Φωστέρη. Γυρίζει ο Φωστέρης. Και μπλοκάρει ο Κουνάδης χωρίς κανένα προστέρι. Είναι ο Φωστέρης. Ήταν καλή στιγμή εκεί. Τετέι περνάει, δεν είναι offside βέβαια. 3 με 3 τώρα, 4 με 3 μάλλον. Τετέι κυρίζει, μεγάλη ευκαιρία εδώ για το Ρουφ χάνεται. Μπορούσε να την τελειώσει και μόνος του Τετέι, μπορούσε να πλασάρει.
Τελικά προσπάθησε να τελειώσει μόνος του, όμως η μπάλα κόντρα και είναι κόρνερ για τον Ρουφ. Πα. Δεν τα κατάφερε όμως. Τετέι. Ρούπι. Πέφτει ο Γιαννουλάκης. Το τάκλιν δεν το προλαβαίνει και αυτό δίνει ευκαιρία στον Τετέι να τελειώσει το μάτς. 2-0 για τον Ρουφ. Φυσικά για να τελειώσει το μάτς, για να είμαστε δίκαιοι, να πάρει σαφές προβάδισμα το Ρουφ. Είμαστε ακόμα στο 40. Τετέι τώρα, βγάζει τον Επιτροπάκη τέτα τέτ, μεγάλη ευκαιρία για το 3-0, χάνεται για το Ρουφ. Μόλις το σούτ του Φωστέρη, μεγάλη επέμβαση του Κουνάδη. Ξαφνικό σούτ του Φωστέρη, ο Κουνάδης δηλώνει παρόν. Ο Κότσι δοκιμάζει το πόδι του, ο Κουνάδης θα μπλοκάρει. Σταθερά και με τη δεύτερη προσπάθεια. Τετέι ανεβαίνει και άντε πιάστε τον σήμερα, φανταστικό, οι κόντρες τον ευνοούν. Φάουλ τελικά. Τετέι περνάει, μένει όρθιος, ίσως άμα έπεφτε εκεί να έπαινε και πέναλτι. Σκυλιώτης μπλοκάρει. Χάνει. Επιτροπάκης κοντά του, ανεβαίνει ο Ρούπι. Δύο παίκτες κοντά του. Ωραίο τα κουνάκια τον Επιτροπάκη, έχει χώρο εκεί να σουτάρει, να μπει στην περιοχή. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει ο Επιτροπάκης που κρατάει την μπάλα. Πολύ δραστήριο σήμερα, η μπάλα περνάει από όλους, Κυριώτης και δεν περνάει η μπάλα. Όχι, είναι γκολ τελικά. Τελικά η μπάλα πέρασε τη γραμμή και 3-0 για το Ρουφ με τον Τετέι, με τον Μπανιά. Δεν ξέρουμε τώρα σε ποιον θα χρεωθεί τον γκολ. Θα δούμε μετά το τέλος του αγώνα τι θα αποφανθούν οι διαιτητές. Και όποιος και αν αντίπαλος σίγουρα θα πρέπει να προσπαθήσουν. Τετέι πάλι. Βγαίνει στην περιοχή ο Τετέι, είναι μόνος, θα πάει στο Σκυριώτη. Τον κόβει τελικά ο Γιαννόπουλος. Προσπάθησε. Ανεβαίνει ο Αδαμόπουλος που έχει μπει στο παιχνίδι. Η σέντρα καλή, δεν μπορεί να βρει ένα... Κεφαλιά λάθος προς τα πίσω, παρακινδυνευμένη. Γίνει το γέσμα, ο Τετέι μόνος του, out. Μία ακόμη μεγάλη στιγμή με τον Τετέι πρωταγωνιστή. Μετά το γύρισμα του Βενάρδου, μόνος του. Ο Τετέι όμως αστόχησε και το 3-0 παραμένει. Για όμως τι μπορούμε να κάνουμε εδώ τα σούρμενα. Δεν γυρίζει όσο καλά έπρεπε εκεί ο Κότσι. Είχε συμπαίκτη να δώσει την μπάλα. Και η μπάλα αυτή πήγε σε αντίπαλο. Μασάδο, η κόντρα, out. Ματιέται, περιμένει ο Μασάδο δεξιά. Προτιμάει να τελειώσει μόνος του τη φάση, ο Κουνάδης είναι και πάλι παρόν. Όσες φορές έχει χρειαστεί ο Κουνάδης είναι παρόν. Και σίγουρα είναι ο βασικός επέτειος που τελικά τα σούρμενα δεν έχουν σκοράρει. Γιατί νομίζω τα σούρμενα σίγουρα άξιζαν ένα γκολ. Περίτε το κόρνερ, Κουνάδης μπλοκάρει και πάλι παρόν. Μπει στην περιοχή ο Τετέι και πάλι δημιουργεί προβλήματα. Η μπάλα φτάνει στον Επιτροπάκη, σουτάρει, out. Πάλι επικίνδυνος ο Επιτροπάκης. Ο Σκυριώτης βγαίνει και τελευταία στιγμή προλαβαίνει τον Τετέι. Και τον Ανασίν ανεβαίνει να περνάει η μπάλα για τον Τετέι. Τέτα τέτο, Σκυριώτης σώζει. Μεγάλη στιγμή για τον Ρουφ να πετύχουν και ένα τέταρτο γκολ. Το γύρισμα, Δανασίς και τελικά το καταφέρνουν τώρα. 4-0 το Ρουφ, διαστάσεις οι Ιδριάμβου στη νίκη τους. Στο 88 ο Δανασίς χρήζεται και αυτό σκόρερ. Μια αγκαλιά όλοι οι παίκτες του Ρουφ. Λοιπόν, διαστάσεις τριάμβου. Παρ' όλα αυτά οι φίλοι των Σουρμένων δεν ξενερώνουν απέναντι. Έχουν ανάψει κάποιο αγώνα, τραγουδάνε. Έτσι πρέπει να είναι, να χειροκροτήσουν τώρα οι ποδοσφαιριστές τους, δύο ομάδες, τους φιλάθλους τους. Αποθέωση για τους φίλους των Σουρμένων. Για τους φίλους του Ρουφ, συγγνώμη. Πάντως και οι φίλοι των Σουρμένων. Μπράβο τους.
ομάδα τους χειροκροτούν τους παίκτες. Αναγνώρισαν ότι προσπάθησαν. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι. Κάποιες φορές δεν μπορεί να μεσουργεί και να πας. Δεν παίζεις μόνος σου, ειδικά όταν έχεις ένα σπουδαίο αντίπαλο όπως είναι το Ρουφ. Αυτές οι στιγμές πρέπει να μένουν. Πάω Ρουφ Αούστρια. Πάω Ρουφ Αούστρια. Φωνάζουν οι φίλοι της Αούστρια. Σίγουρα το γλέτι θα συνεχιστεί στους γύρω δρόμους. Θέτουν πλέον γερές βάσεις για τον τίτλο η Αούστρια. Μόνος αντίπαλος πλέον για το Ρουφ είναι μόνο η Λιούπολη και θα δούμε κιόλας αν μπορεί να κάνει κάτι. Όπως είπαμε, σε τρεις εβδομάδες είναι το μεταξύ του ντέρμπι. Πανηγύρια στην κερκίδα. Ποδοσφαιριστές του Ρουφ, οι φίλαθλοι, όμορφες στιγμές. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι. Αυτά μας αρέσει να βλέπουμε. Το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, αυτό πρέπει να είναι. Αυτές πρέπει να είναι στιγμές.